Καλημέρα, παιδιά. Εσείως 2 μέρες πριν τον αγώνα. Είναι Παρασκευή, 2 μέρες ακριβώς πριν τον αγώνα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι ο αγώνας. Ελπίζω να βλέπετε τα βιντεάκια μου στο YouTube. Σήμερα κατάφερα να φτιάξω το βιντεάκι αυτό. Η προετοιμασία πάει πάρα πολύ καλά. Σήμερα ξύπνησα και κοντά στα 400 γραμμάρια πάνω από ό,τι ήμουνα εχθές. Εχθές έκανα, δεν το έδειξα φυσικά στο βίντεο, γιατί πήγα στον Εχμαλωτίδη, στο Γιώργο το φίλο μου που έχει τον αθλητικό σύλλογο Ουάντο Μοσχάτου, και έκανα εκεί έτσι ένα περασματάκι προπόνηση, οπότε δεν μπορούσα να στήσω εύκολα κάμερες και αυτά και να μιλάω. Και έκανα ένα πέρασμα λίγο του άνω κορμού. Τετάρτη δεν είχα προπόνηση καθόλου, έκατσα ξεκουράστηκα, έκανα μόνο κάποια ποζαρίσματα που ήθελα. Τα βίντεο δηλαδή ήταν Δευτέρα, Τρίτη που έχω ανεβάσει στο YouTube. Τετάρτη, Πέμπτη δεν έχω ανεβάσει και σήμερα ανεβάζω Παρασκευή. Και θα ανεβάσω και αύριο κάποια πλάνα από διατροφή και από το ζύγισμα, διότι αύριο Σάββατο έχουμε να πάμε να κάνουμε το ζύγισμα. Θα πρέπει να είμαστε δηλαδή με το μαγιό μας και να πάμε στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης, όπου θα ζυγιστούμε έτσι ώστε να βγει η αναλογία ύψους βάρους για να μας βάλουν στις κατηγορίες. Εμένα η κατηγορία μου, όπως έχω πει, είναι Classic Bodybuilding. Φυσικά είμαι κάτω από το όριο ύψους βάρους, διότι σου βάζει κάποιο όριο ύψους βάρους, νομίζω είναι σύν 8 κιλά η δική μου κατηγορία, δηλαδή να είμαι 8 κιλά πάνω από το βάρος μου. Εγώ είμαι 2-3 κιλά κάτω από το βάρος μου. Έχω από σήμερα, από χθες μάλλον, μία μικρή αύξηση λίγο στον υδατάνθρακα. Σήμερα θα είναι μεγαλύτερη αύξηση του υδατάνθρακα, αλλά σήμερα θα υπάρξει μία μικρή μείωση της πρωτεΐνης στη διατροφή μου, έτσι ώστε λίγο να εξορροπήσω τις θερμίδες. Και αύριο φεύγουν τελείως τα λιπαρά από τη διατροφή μου, αυξάνω κι άλλο υδατάνθρακα για να έχω να σπρώξω κι άλλο υδατάνθρακα. Και αυτά, δεν κάνουμε κάποια μεγάλη άλλη αλλαγή. Αυτή τη βδομάδα το νερό έχει αυξηθεί λιγάκι, από την Δευτέρα, Τρίτη, μέχρι και σήμερα θα είναι αυξημένη η κατανάλωση νερού. Αύριο θα μειωθεί λίγο το νερό. Δηλαδή όταν λέω θα μειωθεί, εγώ δηλαδή τώρα πίνω κοντά στα 4,5, κοντά στα 5,5-6 λίτρα έπινε όλη αυτή τη εβδομάδα. Δηλαδή άφησε κοντά στο 1 λίτρο. Σταδιακά το αύξησα από Δευτέρα, δηλαδή πήγαινα 200, 400, 600 μέχρι και εχθές που πια 6 λίτρα. Σήμερα θα πάμε πάλι στα 6 λίτρα νερό και αύριο θα είμαι κοντά στα 4-4,5 λίτρα. Θα μειώσω πάλι λιγάκι, ίσως και λίγο λιγότερο ανάλογα. Και την ημέρα του αγώνα θα έχω 1,5 λίτρο νερό μαζί μου, θα πιω από το πρωί κάνα 2 ποτήρια. Και μετά, κατά τη διάρκεια που θα κάνω το ζεσταμά μου, θα πίνω και άλλο νεράκι. Δεν κόβω το νερό, δεν είμαι υπέρ στο να κόβεις το νερό. Όχι φυσικά να πίνεις πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα και να έχεις θέμα διούρησης κατά τη διάρκεια του αγώνα, ούτε να είσαι κυπρισμένος στην κοιλιά. Πίνεις όμως για να μπορείς να έχεις και καλά πρυξήματα, γιατί άμα δεν πιείς νερό δεν θα μπορείς να έχεις καλά πρυξήματα κατά διάρκεια του ποζαρίσματός σου και πάνω στη σκηνή. Το αλάτι δεν έχει μειωθεί, έτσι κι αλλιώς εγώ όμως το αλάτι δεν έβαζα μεγάλες ποσότητες, δηλαδή εγώ έβαζα μόνο στο βραδινό μου αλάτι, στα λαχανικά μου δηλαδή, στο αγγούρι που τρώω με λίγο ξύδι. Το ίδιο θα έχω και σήμερα, το ίδιο θα έχω και αύριο, δηλαδή δεν πρόκειται να μειωθεί η ποσότητα του αλατιού. Την Κυριακή το πρωί, στο πρώτο μου γεύμα, θα έχω ένα γεύμα επίσης με αλάτι. Και αυτό ήταν. Όχι κάτι τρελό, όχι μεγάλες
αλλαγές και στο αλάτι. Δεν χρειάζεται να παίξεις ούτε με το αλάτι. Μόνο όταν έχεις μεγάλες κατακρατήσεις και θες να κάνεις τις αλχημίες της τελευταίας μία-δύο ημερών. Εγώ έτσι λειτουργούσα τόσα χρόνια. Σε αθλητές μου παίζω με το αλάτι. Τους κάνω κάποιες μειώσεις, αυξήσεις κτλ. Παίζω περισσότερο με το νερό, ανάλογα φυσικά στον ασκούμενο και πώς ανταποκρίνεται. Και οπωσδήποτε όλα αυτά τα έχω δοκιμάσει και περίπου μία εβδομάδα με 10 μέρες πριν. Και γιατί τότε, γιατί το σώμα είναι ήδη γραμμωμένο και μπορείς να δεις κάποιες λεπτομέρειες. Τώρα άμα δοκιμάσεις να κάνεις κόλπα με το αλάτι 2 μήνες πριν ή 1 μήνα πριν, που άλλος ακόμα δεν έχει γραμμώσει, δεν μπορείς να δεις κατά πόσο τον έχει πιάσει αυτή η διαδικασία, διότι έχει λίπος ακόμα. Μέχρι στιγμής πάνε καλά όλα τα πράγματα. Σήμερα η προπόνηση θα είναι υπερβολικά light, γιατί έκανα και εχθές ένα περασματάκι του άνω κορμού. Και σήμερα περισσότερο για να μπορέσω να στείλω λίγο τον υδατάνθρακα που θα φάω λίγο περισσότερο μέσα στους μύες. Πολύ light σήμερα, 2-3 ασκησούλες και μετά θα έχω κάνα τεταρτάκι που θα κάνω λίγο ποζάρισμα. Είμαι ενθουσιασμένος, είμαι πολύ καλά ψυχολογικά. Θα παρουσιαστώ με έναν συνδυασμό που θα είμαι μεγαλύτερος πάνω στη σκηνή. Θα έχω βελτιωμένη πλάτη, βελτιωμένο στήθος. Απλά δεν θα είμαι τόσο crispy. Δεν θα είμαι δηλαδή αυτό το ξερό όπου είχα κατέβει την τελευταία φορά και ιδιαίτερα στον αγώνα της Ισπανίας. Θεωρώ ότι αυτό το combination που θα παρουσιάσω, θα, έτσι όπως το έχω σκεφτεί, θα είναι ένα καλό combination όπου θα είμαι στρογγυλεμένος, θα είμαι αρκετά γεμάτος. Και επίσης έχω κάνει και κάποιες αλλαγές στο πώς θα στηθώ πάνω στη σκηνή, για να τονίσω ακόμα περισσότερο τα δυνατά μου σημεία και να μπορέσω εντός εισαγωγικών να κρύψω λίγο τα πιο αδύναμά μου σημεία. Αν και οι έμπειροι κριτές μπορούν φυσικά να σου τοποθετήσουν έτσι ή να σου πούνε να στηθείς κάπως διαφορετικά ή να δούνε, ακόμα και να προσπαθείς να κρύψεις εσύ, τις αδυναμίες σου. Λοιπόν, αυτά. Πάω για personal. Τα προγράμματα τα οποία έχω. Και μετά θα σας δείξω λιγάκι προπονησούλα, χαλαρή, λίγο αιμάτωση, για να πάμε να συνεχίσουμε την προετοιμασία μας για τον αγώνα. 2 μέρες έχουν μείνει, ούτε κούραση, ούτε εξάντληση. Ενέργεια έχω πολύ. Εχθές πέρασα και καρδιολόγο, έκανα και το τρίπλεξ μου, έκανα και καρδιογράφημα για να μπορώ να έχω κάρτα υγείας, γιατί εμείς που συμμετέχουμε στον αγώνα πρέπει να έχουμε κάρτα υγείας, αθλητή. Μια χαρά είμαι, δόξα στον Θεό. Και πιστεύω όλα να πάνε καλά. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Συνεχίζουμε με ένα μικρό pump που θα δείξω προπόνηση. Γεια σας παιδιά, συνέχεια στο βίντεο. Μια πολύ πολύ light προπόνηση σήμερα. Δεν θέλω να πιεστώ καθόλου. Ίσα ίσα μια πολύ χαλαρή λίγο αιματοσούλα. Συνήθως με ό,τι ασκήσεις ενδεχομένως να κάνω σαν ζέσταμα και στον αγώνα, κατά τη διάρκεια του ζεστάματος. Ίσα ίσα θέλω λίγο να κυλήσει λίγο το αίμα. Δεν θέλω να χάσω υπερβολικά μυϊκό γλυκογόνο από το σώμα μου, αλλά να δώσω λίγο το κίνητρο με το λίγο παραπάνω τα άνθρακα που θα βάλω σήμερα και αύριο, να μπορέσει να πάει να φουλάρει μέσα στους μύες. Ξεκινάω με 2 σετάκια μόνο, που θα κάνω λίγο μονόζυγο. Θα πάρω μαζί μου και ένα μονόζυγο, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το βάλω εκεί πέρα. Για να κάνω 2 σετάκια, 10 περίπου επαναλήψεις, 12, για να ζεστάνω λιγάκι την πλάτη μου και να στείλω λίγο αίμα στην πλάτη.
Ένα κόλπο το οποίο κάνω σε αυτή την άσκηση, δεν την κάνω βέβαια πάρα πολύ συχνά. Παλιότερα την έκανα πολύ συχνά όμως, στο μονόζυγο, με τη λαβή την ανοιχτή. Τώρα, όπως είχατε δει και στο προηγούμενο μου βίντεο, κάνω παράλληλες λαβές για να πιάσει πιο πολύ πλατή τραχαίως. Είναι ότι βάζω την μπάρα τέρμα πάνω του Smith και πιάνομαι από αυτήν εδώ πέρα τη λαβή, περίπου στο άνοιγμα των ώμων στις γωνίες, έτσι ώστε το χέρι μου να κολλήσει πάνω στην μπάρα για να κατεβαίνω τελείως ευθεία και να είμαι λίγο πίσω. Με αυτόν τον τρόπο δίνω λίγο μεγαλύτερη έμφαση στον πλατή τραχαίο. Δείχνω την άσκηση, είμαι εδώ, ακουμπάω τα χέρια μου, οπότε με το που τα σπρώχνω αμέσως είμαι σε αυτή τη θέση και ανεποκατεβαίνω. Έτσι δουλεύει περισσότερο ο πλατής τραχαίος από το να κάνω το μονόζυγο κανονικά προς τα πίσω. Πάμε να κάνουμε αργά λίγο ελεγχόμενα. Δεν με ενδιαφέρει εδώ πέρα να πάρω πολύ αργά το κατέβασμα, ούτε να μένω πολύ στη διάταση. Κάνω κάποιες επαναληψούλες. Ίσα-ίσα να στείλω λίγο αίμα στην πλάτη. Αυτό δεν θέλω να πιέσω πολύ, ούτε μέτρησα, ούτε έφτασα σε εξάντληση. Θα δω μετά στο βίντεο πώς τελικά επαναλήψεις έκανα. Ένιωσα κατευθείαν εδώ πέρα, σε πλατή τραχαίο. Και θα κάνω ένα λεπτό διάλειμμα, μπορεί και λιγότερο. Και θα κάνω άλλο ένα σετάκι για πλάτη. Πάμε για ένα δεύτερο και τελευταίο σετ. Μονόζυγο. Ουφ, αυτό ήτανε. Ένιωσε λίγο και δικέφαλα, ένιωσε καλά την πλατούλα. Διαλυματάκι και πάμε σε επόμενη άσκηση. Επόμενη άσκησούλα. Κλασικό, old school, αγαπημένο push-ups. Ό,τι θα κάνω και στον αγώνα λίγο πριν κόψω σκηνή. Αυτό ήτανε. 15-20 επαναληψούλες. Χαλαρά, λίγο αίμα στο στήθος. Μικρό διάλειμμα και θα κάνω άλλο ένα τέτοιο σετ. Δεύτερο σετ. Πάρα πολύ καλά. Πάμε τώρα για λίγο όμως. Το ήθελα, λίγο αίμα, χωρίς πάρα πολύ έντονο κάψιμο, 15-20 επαναλήψεις, πλάγιες εκτάσεις των ώμων. Αν και οι ώμοι έχουν πάρει από τα push-ups, έχουν σταθεί. Μικρό διάλειμμα, ένα ακόμα γρήγορο σετάκι.
Πάμε για το δεύτερο σετ. Η όμοι πάντα είναι πολύ δυνατό σημείο. Για εμένα, ναι. Διάλειμμα. Και πάμε για χέρια. Θα επιλέξω να κάνω τώρα λίγο σφυριά με δικέφαλα. Δύο σετάκια πάλι. Λίγα κιλά. Με 15 με 20, ίσα ίσα μια καλή αιμάτωση. Ένα ακόμα σετ. Πάμε δεύτερο. Καλά πάμε από φλεβικότητα και λίγο τρικέφαλα. Θα επιλέξω να κάνω λίγο kickbacks, όπου δεν επιβαρύνει καθόλου την επιμεκυμένη θέση. Ίσα ίσα πιάνει πιο πολύ στην βραχημένη θέση, οπότε δεν δημιουργήσει κάποια έξτρα φλεγμονή. Σκύβω και πάμε. Απ. Εδώ. Ένα ακόμα τελευταίο σετ. Λοιπόν, τελειώσαμε με το pump, όπως είδατε ήταν 20 λεπτά, όλο μαζί, ένα πολύ γρήγορο pump. Τώρα θα κάνω ποζάρισμα, κάνω ένα δεκάλεπτο τέταρτο, για να πατηθώ σε όλες τις πόζες ενώ είμαι πρισμένος, για να το συνηθίζω, αν και έχω αρκετά καλή εμπειρία πάνω στη σκηνή, παρόλα αυτά θέλει πράκτης οπωσδήποτε.
Θα δείξω πολύ λίγο ποζάρισμα, πάρα πολύ γρήγορα, έτσι. Αυτή ήταν η προπόνηση, δεν θα είναι μεγάλο το βίντεο, δεν θα σας κουράσω άλλο. Αύριο που είναι Σάββατο, δεν ξέρω πώς θα είναι βέβαια αυτό το βίντεο, θα έχω πλάνα από το ζύγισμα όπου θα πάμε να ζυγιστούμε και να μας βάλουν στις κατηγορίες. Μείνετε συντονισμένοι, θα τα πούμε και αύριο και την Κυριακή στον αγώνα με νέο βίντεο. Γεια σας!